Το καλοκαίρι του 2022 αποτέλεσε ένα πολύ καλό καλοκαίρι για όλους τους κλάδους και οι τζίροι αυξήθηκαν σε κάθε επιχείρηση μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Όπως για όλους τους κλάδους, έτσι και για τη λαϊκή αγορά της Καβάλας, το φετινό καλοκαίρι έχει θετικό απολογισμό, ενώ την ίδια ώρα οι επαγγελματίες ανησυχούν για τον χειμώνα που ακολουθεί. Θέλουμε τον απολογισμό του καλοκαιριού, πώς πήγε αυτό το καλοκαίρι, διότι τα 2 προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Ωστόσο, φέτος ακούμε θετικούς απολογισμούς από όλους τους κλάδους. Τι γίνεται με το δικό σας? Πράγματι και σε εμάς ήταν, θα έλεγα, μια ανάσα για εμάς, διότι πέρασαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα και με την οικονομική κρίση, η οποία περάσαμε λόγω της ενεργειακής κρίσης που πέρασε γενικότερα όλη η Ευρώπη, αλλά η κατάσταση του χειμώνα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Θα έλεγα ότι η κίνηση του καλοκαιριού ήταν πάρα, πάρα πολύ καλή. Είχαμε πάρα πολύ ξένο κόσμο στην πόλη μας, ήταν εμφανές αυτό και κινήθηκε λίγο περισσότερο η αγορά από ό,τι άλλες χρονιές. Αυτό φάνηκε δηλαδή και σε εμάς, φάνηκε στους τζίρους μας, φάνηκε στις επιχειρήσεις μας. Θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Εύχομαι και ευελπιστώ, γιατί υπάρχει ακόμα ξένο κόσμο στην πόλη μας, να συνεχίσει έτσι αυτή η κίνηση να υπάρχει και τις επόμενες μέρες, έστω και εβδομάδες. Και ευελπιστώντας πάντα προς το καλύτερο, να πάνε καλύτερα τα πράγματα, έτσι ώστε να μπορούμε και το χειμώνα, αν όλα πάνε καλά, να μπορέσουμε να τζιράρουμε, έτσι ώστε να μπορούν να βγαίνουν τα έξοδα των επιχειρήσεών μας. Θα έλεγα ότι είναι και για μας ένα καλό καλοκαίρι, επειδή υπήρχε και σε εμάς τουρισμός. Φυσικά τα πράγματα δεν ήταν, θα έλεγα, τόσο δύσκολα όσο στους συναδέλφους των προβιομηχανικών προϊόντων, γιατί το τρόφιμο αναγκαστικά πρέπει να φάει ο κόσμος. Αλλά ήταν και για μας ένα καλό καλοκαίρι και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει και το φθινόπωρο το ίδιο καλά. Αυτό σημαίνει ότι κινήθηκε ο κόσμος και στην ένδυση και στην υπόδειξη τόσο σε φρούτα και λαχανικά? Ο κόσμος, ναι, κινήθηκε και στα εμπορευμηχανικά και στα απορροκυπευτικά προϊόντα. Νομίζω ότι όλοι, λίγο πολύ, είμαστε ευχαριστημένοι από τους τζίρους. Τα έξοδα είναι αυτά που δημιουργούν πρόβλημα στις επιχειρήσεις μας. Τα έξοδα του ρεύματος και των πετρελαίων, θα έλεγα. Όπως φυσικά και σε όλο το εμπορικό κόσμο, έτσι, όχι μόνο σε εμάς. Ευελπιστούμε ότι, αν και δεν το βλέπω, να έρθουν οι τιμές σε καλύτερα επίπεδα. Δηλαδή, ανατιμήσεις σε τι επίπεδο σας έχουν επηρεάσει εσάς και πού βλέπετε εσείς ανατιμήσεις? Ανατιμήσεις βλέπουμε στα καύσιμα. Βλέπουμε ότι τα έξοδα έχουν διπλασιαστεί στα πετρέλαια, στις βενζίνες και στα ρεύματα, γιατί κάποια προϊόντα είναι μέσα στα ψυγεία. Και το ρεύμα έρχεται πλέον διπλάσιο. Εκεί είναι που μας επηρεάζουν εμάς οι ανατιμήσεις. Λόγω των ανατιμήσεων που εσείς επομίζεστε, έχετε αυξήσει και τις τιμές αυτά που πουλάτε? Οι τιμές δεν θα έλεγα ότι έχουν αυξηθεί. Προσπαθούμε να απορροφήσουμε οι έμποροι τις ανατιμήσεις, αλλά δεν ξέρω για πόσο θα μπορέσει να κρατήσει αυτό όλο.